Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα, 3η 18 Ιουνίου 2024, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε χθες το βράδυ ή μάλλον καλύτερα τα χαράματα σήμερα, όταν ανέβηκε το βίντεο με τίτλο «Μια καριέρα καταστρέφεται». Σκέψεις πάνω στην επικαιρότητα, hashtag λίτρας. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω τον σύνδεσμο για το προηγούμενο βίντεο. Διάβασα και διαβάζω τα σχόλια σας κάτω από το βίντεο και πραγματικά το Πανελλήνιο είμαστε συγκλονισμένοι από διάφορα σκανδαλώδη που λέχθηκαν και συνέβηκαν και χθες και σήμερα. Σήμερα το πρωί παρακολούθησα ένα απόσπασμα από μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία παρενέβη ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος επιχειρηματολόγησε καθαρά πάνω σε νομική βάση για το αν αυτό για το οποίο συνελήφθη ο Λίτρας, ο κύριος Λίτρας, είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα ή ούτω καθεξής. Δεν είμαι νομικός, δεν γνωρίζω τα νομικά, δεν είναι η θέση μου να τοποθετηθώ επί της δικανικής φύσης του θέματος. Στην τοποθέτηση του αυτή ο κύριος Κούγιας είπε και κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να τα ακούσουμε και να τα σχολιάσουμε. Επειδή χθες είχαμε κάποιες απορίες. Είχαμε κάποιες απορίες όταν εδώ στο κανάλι συζητούσαμε μέσα από το βίντεο και στα σχόλια το γεγονός ότι πρώην σύζυγος του ποινικολόγου, ο οποίος κατηγορείται για το βίο ξυλοδαρμό της σύζυγου του, της νυν σύζυγου του, ότι πρώην σύζυγος μαζί με μία κόρη του τον υποστήριξα στην αστυνομία. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κούγιας σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Θα βάλω τον ήχο ακριβώς από τη φωνή του, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μεταφέρω ή να παραφράζω αυτά που είπε. Θέλω να ακουστούν όπως τα είπε. Ο κύριος Λίτρας έχει αφαιθεί ελεύθερος. Έχουμε την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, όπου ελέγχονται πειθαρχικά, ανακρίτρια και εισαγγελέα. Είναι από την εκπομπή του Αντένα. Εδώ έχουμε και τα λόγια που είπε αυτή η γυναίκα, έτσι, το θύμα, η σύζυγός του. Καλημέρα Ελλάδα είναι το όνομα της εκπομπής. Δεν θα αφήσω τίποτα με ένα πάθη του. Αφού μου κάνετε την τιμή και με επιλέγετε ψευδό. Ναι, απλώς μιλάμε για ένα κακοποιητή, κύριε Κούγια, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, περιμένετε. Μην τον αθώσουμε κιόλας. Ξαναλέω και πάλι. Ποιος σας είπε ότι αθώνεται, κυρία Σασοπούλη? Ναι, για εξηγήστε μας. Υπάρχει όμως το ποινικό δίκαιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Βεβαίως. Με την λαϊκίστικη παρέμβαση, η οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δεν είναι κακοποιητής ο κύριος Λίτρας? Κατηγορείται 100%. Και το παραδέχει και ο ίδιος. Είναι διαφορετικό όμως να τον κατηγορήσω ότι έπαιξε κακούργημα και εντελώς διαφορετικό να τον κατηγορήσω ότι έπαιξε πλημέλημα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος. Εντάξει. Άλλο το κακούργημα, άλλο το πλημέλημα. Όμως είναι κακοποιητής και ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας το λέει. Είπα, είναι αντρικό από μέρος του που έστω και την τελευταία στιγμή παραδέχθηκε την πράξη του. Θα μπορούσε να επιμείνει ότι δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που η πρώτη κατάθεση της σύζυγου του ήταν ότι έφυγε από τη σκάλα. Είμαι ποινικολόγος, έχω ληστεί χιλιάδες υποθέσεις 50 χρόνια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο κομμάτι. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι πρέπει να του δώσουμε βραβείο για αυτό που έκανε. Ο άνθρωπος αυτός έχει καταστραφεί. Και έχει καταστραφεί από δικές του επιλογές. Διέλυσε την οικογένειά του. Είχε μια οικογένεια υπέροχη με δύο κοριτσάκια. Και η ασκούμενη του την ερωτεύθηκε, τη χώρισε την οικογένειά του. Είχε προβλήματα πάρα πολλά, τη γνωρίζω όλη αυτή την ιστορία. Έχει υποστεί δύο φράγματα. Γνωρίζω ότι όλη του περιουσία είναι γραμμένη στο όνομα της δεύτερης σύζυγου του. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Δεν είμαι ο δικηγόρος του. Αλλά επειδή όλοι μου ακουμπάνε τα προβλήματά τους, επειδή είμαι ο παλιότερος δικηγόρος στην κοινωνία.
ή η πράξη που καταστρέφει ότι που πρέπει να συμβεί. Μπορεί να τι φτάσεις, μας νοιάζει εμάς ότι... η ψυχολογική κατάσταση του Λύτρα τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όταν λοιπόν σε ένα δικαστήριο όμως... Μας ενδιαφέρει κάτι άλλο και δεν μας το έχετε απαντήσει. Αν δεν λεγόταν Απόστολος Λύτρας, κύριε Κούγια, θα είχε προφυλακιστεί χθες ή όχι? Ποτέ. 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 Και αν είχε προφυλακιστεί θα ήταν σκάνδαλο. Και είναι απαράδεκτο αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Ο οργανισμός των δικαστηρίων μου ψηφίστηκε το 2020. Λοιπόν, ακούσατε. Εμείς χθες είχαμε την εξής απορία. Και στα σχόλια και στη ζωντανή συζήτηση όταν βγήκε σε πρεμιέρα το βίντεο, με ποιο σκεπτικό η πρώην σύζυγος και μία κόρη, προφανώς ενήλικη, από τον πρώτο γάμο του Αποστολού Λύτρα πήγαν να καταθέσουν υπέρ του όπου κατέθεσαν. Μας έλυσε την απορία τώρα ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος είπε «Έχει κάνει σοβαρά λάθη ο Λύτρας, τα οποία τώρα πληρώνει. Είχε μια χαρά οικογένεια με την πρώτη του σύζυγο και τα δύο του κοριτσάκια και ερωτεύτηκε την ασκούμενη του», έτσι εξηγείται και η διαφορά ηλικίας που είναι 37 χρόνων η σύζυγος, η νυν σύζυγος του κυρίου Λύτρα και αυτός είναι 52, άρα είναι 15 χρόνια διαφορά, 15 χρόνια μεγαλύτερος. Λέει χώρισε την πρώτη του γυναίκα για να είναι με αυτήν και υπήρξαν και πολλά προβλήματα, τα οποία λέει τον οδήγησαν και σε δύο εμφράγματα και μάλιστα λέει αυτή τη στιγμή, ισχύριζεται, δεν γνωρίζουμε αν ισχύει, αυτή τη στιγμή όλη του η περιουσία είναι γραμμένη πάνω στη δεύτερη του σύζυγο. Και μετά αλλάζει η συζήτηση, πάνε σε κάτι νομικό, που όπως είπα και προηγουμένως δεν είμαι νομικός και ούτε φιλοδοξώ να γίνω. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα? Έρχεται μια αφήγηση να μας εξηγήσει με ποιο σκεπτικό πιθανόν να πήγε η πρώην σύζυγος να καταθέσει υπέρ του πρώην σύζυγου που είναι κακοποιητής της νυν σύζυγου και για τον οποίο ίδια το 2017 κατέθεσε καταγγελία, μια μήνυση τι ήταν, την οποία μετά απέσυρε και νομίζω όπως είχε λεχθεί χθες ήταν λόγω εξύβρισης, ήταν για εξύβριση. Δεν ξέρω. Δείτε όμως πώς γυρνάει η αφήγηση μιας κοινωνίας ή πώς προσπαθεί να γυρίσει την αφήγηση σε μια κοινωνία ο κύριος Κούγιας λέγοντας ότι η αντροχωρίστρα, η νεαρή ασκούμενη αντροχωρίστρα κομπάζει λίγο πριν να πει το «την ερωτεύτηκε». Σαν να θέλει να πει «τον τήληξε». Αλλά λέει «την ερωτεύτηκε». Ξελόγιασε τον ποινικολόγο και τον κατέστρεψε. Χώρισε τη γυναίκα του και την παντρεύτηκε αυτήν και τη έγραψε και όλη του την περιουσία και έπαθε και δύο εφράγματα. Δεν μας λέει φυσικά αν τα εφράγματα αυτός τα έπαθε επειδή του έκανε πόλεμο η πρώτη του γυναίκα που τη χώρισε και πήρε τη δεύτερη. Ούτε μας λέει από πού πήρε τις πληροφορίες, αν τις πληροφορίες τις έχει πάρει από τον ίδιο ή από την πρώην σύζυγό του. Αλλά εδώ είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση αγίας ελληνικής οικογένειας και έχουμε εδώ φαινόμενα τα οποία πάρα πολλές φορές έχουμε εξετάσει σε επιστολές εδώ πέρα, όπου χωρίζει ένα ζευγάρι και η πρώτη σύζυγος που την χωρίζει ο άντρας της για να πάρει τη δεύτερη σύζυγο είναι πικραμένη, είναι πικαρισμένη, είναι γεμάτη δηλητήριο, τόσο ώστε όταν ο πρώην σύζυγός της συλληφθεί για άγριο ξυλοδαρμό της νυν σύζυγου του, που δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κακούργημα ή πλημέλημα, θα το αποφασίσει το δικαστήριο αυτό, πάει και καταθέτει υπέρ του μαζί και με το παιδί της. Μπορώ μόνο να υποψιαστώ, να υποθέσω, δεν γνωρίζω, ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο συναντάμε συχνά στις κοινωνίες τις δικές μας, που η απόφαση για ένα διαζύγιο βαραίνει τόσο πολύ το πρόσωπο που μένει πίσω, ώστε τυφλώνεται από το μίσος, τυφλώνεται από την εκδικητικότητα και προσέξετε από το μίσος προς το τρίτο πρόσωπο. Τη σάπισε στο ξύλο τη δεύτερη του τη γυναίκα. Την πήγε στο ιδιωτικό νοσοκομείο και είπε ότι έπεσε από τη σκάλα. Όταν βρέθηκε μόνη της με την νοσηλεύτρια και τον γιατρό τους είπε ότι τη χτύπησε.
η έκθεση του γιατρού, η οποία στάλθηκε προς την αστυνομία, ήταν καταπέλτης. Συνελήφθηκε, μετάφερθη ελεύθερος, κατηγορήθηκε όμως. Είναι κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή και έχει παραδεχθεί το ξυλοδαρμό. Και παρόλα αυτά η πρώην γυναίκα του δεν δείχνει καμία αλληλεγγύη ή σεβασμό προς την νη γυναίκα του. Αντιθέτως βρίσκει την ευκαιρία για να στηρίξει τον πρώην άνδρα της. Δεν θα μου φαινόταν καθόλου παράδοξο, και θα το δούμε στη συνέχεια, αν δεν τα βρούνε κιόλας αυτοί οι δύο. Δηλαδή η πρώην γυναίκα να τα βρει με τον πρώην άνδρα, ο οποίος έχει δείρει την νυν γυναίκα και έτσι έχει πάρει και αυτή το αίμα της πίσω. Σας το έχω πει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι, ότι ναρκισιστικοί άνθρωποι, ναρκισιστικοί τύποι προσωπικότητας υπάρχουν και στα δύο φύλλα. Και τις γυναίκες ναρκισίστριες τις έχει φοβηθεί το μάτι μου. Αυτό που λένε οι Εγγλέζοι και το λέμε και εμείς, να φοβάσαι τις καταφρονημένες γυναίκες, έχει να κάνει με ναρκισίστριες εκδικητικές, οι οποίες δεν ξεχνάνε ποτέ αυτό που θεωρούν ότι τους έχει γίνει η αδικία ή το κακό και είναι ταγμένες για δεκαετίες, ούτως ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στη νέα σύντροφο του σύζυγου τους ή ακόμη και στον ίδιο τους τον πρώην σύζυγο. Αυτή η ίδια είναι που τον είχε καταγγείλει το 2017, ενώ αυτός παντρεύτηκε με την πρώην ασκούμενη του και νυν συνεργάτη του το 2015. Ήταν δηλαδή δύο χρόνια ήδη παντρεμένη όταν πήγε και τον κατήγγειλε για εξύβριση, όπως είπε, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα στοιχεία. Δηλαδή είναι απίστευτο, απίστευτο πώς μπορεί στο βωμό των συμφερόντων, στο βωμό της εκδικητικότητας, να καταστρατηγείται κάθε έννοια ηθικής, κάθε έννοια αλληλεγγύης και κάθε έννοια σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι το λιγότερο εσχρό να επαναθυματοποιούνται θύματα. Δηλαδή τι προσπαθούσε να πετύχει με αυτά του τα λόγια ο κύριος Κούγιας όταν μιλούσε το πρωί στον Αντένα και προηγουμένως σε άλλη εκπομπή? Τι προσπαθούσε να επιτύχει? Να θολώσει τα νερά? Να ζωγραφίσει το θύμα, το οποίο προσωπικώς δεν το γνωρίζω? Ό,τι ξέρετε ξέρω, ό,τι σας διάβασα ξέρω. Μία γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή φρουρείται στο σπίτι της από την αστυνομία, έχει κουμπί πανικού, ανησυχεί και η ίδια και οι όσοι άνθρωποι τη γνωρίζουν και την αγαπούν για την υγεία της, για το πώς θα ξεπεράσει, αν μπορεί να ξεπεράσει το τραύμα, για το αν κινδυνεύει περαιτέρω. Και βγαίνει και λέει ότι αυτή ήταν ασκούμενη και ο άλλος χώρισε τη γυναίκα του για να είναι μαζί της και έπαθε και δύο εφράγματα ο καημένος και είναι όλη του η περιουσία γραμμένη πάνω στην νυν γυναίκα του. Τι θέλει να πει δηλαδή? Γιατί και άλλα πλυντήρια χθες έλεγαν δεν ξέρεις τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Μήπως αυτά ήθελαν να πούν, ότι αυτή είναι μια κακιά γυναίκα που έχει χωρίσει τον καλό τον άνδρα από την καλή του τη γυναίκα και μετά του κλέψε και τα λεφτά του και του έχει πάθει εμφράγματα και καλά έκανε και την έδιρε? Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η βία, είτε η ψυχική είτε η σωματική. Όταν ένας άνδρας παντρεμένος χωρίζει τη γυναίκα του για να πάρει μια άλλη γυναίκα, αυτός έχει την ευθύνη, όχι άλλη γυναίκα. Σας υπενθυμίζω ότι μεθαύριο την 5η, 20 Ιουνίου 2024, στο επεισόδιο που θα ανέβει στο podcast, εδώ στο κανάλι μας, θα μιλήσουμε για το τρίτο πρόσωπο. Ήδη έχουμε καλύψει τα πρώτα τρία σκέλη για την απιστία, το φαινόμενο της απιστίας, το βαθύ τραύμα της απιστίας και το αν θεραπεύεται η απιστία. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, το επεισόδιο του podcast που βγαίνει αυτή την 5η έχει να κάνει με το τρίτο πρόσωπο. Αυτά ήθελα να σχολιάσω σήμερα, ότι δυστυχώς όλα αυτά που σχολιάζουμε στο κανάλι, όλη αυτή η ψυχοεκπαίδευση που κάνουμε είναι πάρα πολύ σχετική με τις ζωές όλων. Τώρα το συζητάμε επειδή είναι μια περίπτωση προβεβλημένη, είναι μια περίπτωση που ο θήτης και το θύμα ήταν στις τηλεοπτικές εκπομπές μέχρι πρόσφατα. Ξαναλέω, δεν τη γνωρίζω την κοπέλα, δεν έχω προσωπική επαφή μαζί της, δεν την έχω εξετάσει. Σχολιάζω όλα όσα διαβάζω ή βλέπω, τα οποία διαβάζει και βλέπει και όλος ο κόσμος. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα προς πρώην συζύγους
που είτε τις χώρισε ο άντρας τους για να πάρει μια άλλη, είτε τις χώρισε ο άντρας τους και μετά πήρε μια άλλη, ότι δεν είναι καθόλου πνευματικό, καθόλου ηθικό, καθόλου ανθρωπιστικό να κατηγορούμε τη νέα σύντροφο του πρώην συζύγου μας επειδή φθονούμε το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγος μας έχει προχωρήσει. Καλά κάνουμε να γλύψουμε τις πληγές μας, να αναζητήσουμε ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, να ξεπεράσουμε τα τραύματα μας και να προχωρήσουμε κι εμείς με τη ζωή μας και να μην ασχολούμαστε με το γεγονός ότι έχει προχωρήσει ο πρώην άντρας μας με τη ζωή του και να χαιρόμαστε όταν δέρνει την νυν γυναίκα του και να σπέβδουμε να του συμπαρασταθούμε. Δεν ξέρω. Ξαναλέω ότι δεν θα παραξενευτώ καθόλου αν σε κάποια φάση στο μέλλον ακουστεί ότι αυτό το ζευγάρι που χώρισε εδώ και πόσα χρόνια θα ξαναβρούνε. Καθόλου δεν θα παραξενευτώ. Και έχω κάθε λόγο να αμφιβάλλω για τις όποιες πληροφορίες δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και για την προέλευσή τους και για το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν στη δημοσιότητα, και σίγουρα δεν πρόκειται για διαπιστωμένες πληροφορίες, είναι πληροφορίες hearsay, είπε κάποιος αυτό. Πραγματικά όμως, πραγματικά. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας. Παρακαλώ να αποφύγετε σχόλια ευριστικά ή τοξικά. Προσπαθούμε να μάθουμε μέσα από αυτά τα βίντεο. Δεν είναι ούτε για να κράξουμε, ούτε για να μιλήσουμε άσχημα. Ο μόνος λόγος που κάνω αυτά τα βίντεο είναι για να δώσω μία σκοπιά ψυχοεκπαιδευτική. Να δώσω την οπτική ενός ψυχολόγου, μιας ψυχοεκπαιδευτρίας που παρακολουθεί την επικαιρότητα. Γεια.